Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου? Το όχι, δεν έχω ιδέα. Εμένα. Παρασκευή. Η μητέρα σου έχει 4 παιδιά. 4 έχει. Άσε με να το σκεφτώ. Εγώ είμαι ο Γιώργος, χαίρομαι πολύ. Ποιος είναι ο Γιώργος? Γιώργο. Μάν. Με κάψεις τώρα, είμαι σίγουρο. Έκτο. Πέμπτος. Γεια σας. Ένα, δύο, τρία. Δεν το έχω ξανακάνει, έχω πάρα πολύ άγχος. Δεν ξέρω πώς θα προσεγγίσω τον κόσμο και να σου πω, παιδιά, πάμε. Παρ' όλα αυτά, κάτι βλέπω και βλέπω δύο κυρίες, δύο κοπέλες, οι οποίες ίσως κάνουν την πρώτη ερώτηση. Δεν βλέπω να ψήνονται και πάρα πολύ αυτές. Λες να ψήνονται? Σταμάτα να με βγάζεις. Περιμένουμε. Υπομονή κάνουμε τώρα. Υπομονή. Το όνομά σου? Χριστίνα. Χάρηκα πολύ, Χριστίνα. Είμαι ο Γιώργος. Λοιπόν, σήμερα τι μέρα έχουμε? 28 Οκτωβρίου. Πολύ σωστά. Πες μου όμως, το γιορτάζουμε στην 25η Μαρτίου. Απελευθέρωση από τους Τούρκους. Την πέταξα. Όχι, παιδιά, τώρα το 1821 γιορτάζουμε. Ένα χειροκρότημα για τη φίλη μας, παιδιά. Νομίζω ότι το είμαι πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Έχουμε 15 ανηφόρες, οι οποίες έχουν λακκούβες. Και 15. Πόσες κατηφόρες? Πολύ καλά την έκανα. Ναι, την έκανα λάθος την ερώτηση. Έκανα μαλακία. Σ' αρέσει ο άντρας να είναι τριχωτός ή να είναι εξερισμένος? Τριχωτός. Αλήθεια λες? Μαλάκα, πάνω νίκησες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τι μέρα είναι σήμερα καταρχάς? 28. Τι γιορτάζουμε όμως την 25η? 25η Μαρτίου. Ναι. Στούρκος. Πολύ καλά πήγε αυτό. Καλή συνέχεια. Είστε πολύ καλές. Guys, να σας κάνω μια ερώτηση για το κανάλι μου στο YouTube. Ψήνεστε να απαντήσετε? Δεν ψήνεστε, okay, ευχαριστώ. Συναντήσαμε και τη Μέη Εμμανουηλίδου. Τι κάνεις, Μέη? Γεια σας, καλά είμαι εσείς. Τι μέρα έχουμε σήμερα, Μέη? Έχουμε 28 του μηνός. Ωραία, τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου? Γεια σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Μόνο και μόνο επειδή είσαι εσύ. Μόνο και μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις? Θα γίνω ρεζίλινα, είμαι έτοιμη. Το όνομά σου? Αντζελίνα. Το δικό σου? Δήμητρα. Ωραία, τι μέρα είναι σήμερα? 28η. Γιορτάζουμε το όχι. Χρόνια πολλά, Ελλαδάρα. Πολύ ωραία, μου άρεσε πολύ, πολύ δυναμικά μπήκε. Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου? Την επανάσταση. Είσαι 7η σε έναν αγώνα και περνάς τον 6ο. Τι θες είσαι? Άσε με να το σκεφτώ. Είμαι 7η σε έναν αγώνα. Θα αγώνεται όμως, δεν είναι ότι δεν τα ξέρω. 6η. Μπράβο. Η μητέρα σου έχει 4 παιδιά. Τον πάνω, τον κάτω, τον δεξιά και τον... Εμένα. Νομίζω πως τώρα δικαιούνται το 1 ευρώ τα παιδιά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Απαντήσατε πάρα πολύ γρήγορα. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια, φιλάκια. Ναι. Παίζετε στο survival. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Τσάω, τσάω. Είσαι 7ος σε έναν αγώνα. Περνάς τον 6ο. Τι θες είσαι? 5ο. Οπ, οπ. Πάμε, δεν πειράζει. Πάμε να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Η μητέρα σου έχει 4 παιδιά. Τον πάνω, τον κάτω, τον δεξιά και τον... Μάνο. Πολύ σωστός, μπρο μου, νομίζω πως εντάξει το αξίζει. Το όνομά σου? Γιώργος. Χαρά. Τι μέρα έχουμε σήμερα? 28 Οκτωβρίου, είναι Παρασκευή. Υπέροχα, τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου? Την επανάσταση με τους Τούρκους. Η μάνα σου έχει 4 παιδιά, τον πάνω, τον κάτω, τον δεξιά και τον... Γιώργο. Ποιος είναι ο Γιώργος? Εγώ. Είστε πολύ κοντά στο να κερδίσετε 1 ευρώ. Αυτό πάει προς τα σένα. Όχι, θα με κάψεις τώρα, είμαι σίγουρη. Έλα. Είσαι σε έναν αγώνα, τρέχεις, είσαι 7η. Περνάς τον 6ο. Τι θέση είσαι? 5 δευτερόλεπτα, πάμε. 6η. Πολύ σωστά, κερδίσατε 1 ευρώ. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Αυτό είναι το κανάλι σου. Α, μπορείτε να σκανάρετε, μα θέλετε εδώ, ναι, στην πλάτη. Ευχαριστούμε, μου στέλνετε την ημέρα. Να είστε καλά. Ηρόδοτο. Πέτρος. Κωνσταντίνος. Άμα απαντήσετε σωστά σε 3 επόμενες ερωτήσεις, κερδίζετε 1 ολόκληρο ευρώ, εντάξει. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Παρασκευή. Ημερομηνία. 28 Οκτωβρίου. Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου? Παρασκευή. Δεν έχω ιδέα. Όχι. Σήμερα γιορτάζουμε το όχι. Επόμενος, λοιπόν, σειρά σου, είσαι έτοιμος? Η μητέρα σου έχει 4 παιδιά. Τον πάνω, τον κάτω, τον δεξιά και τον... Εμένα. Μπράβο, σκύλε, πολύ καλός. Μπράβο. Εσύ είσαι out, εσύ είσαι out, αδερφέ. Τρέχεις σε έναν αγώνα. Έχεις κουραστεί, είσαι καταϊδρωμένος, διψάς. Είσαι 7ος. Περνάς τον 6ο. Τι θες είσαι? 6ος. Πάρα πολύ σωστά. Επειδή μου ωραίος, όλοι μαζί κερδίσετε 1 ευρώ. Να περνάτε όμορφα στο επανειδήν. Δεν σε ρωτήσει το όνομά σου? Έφη. Τέλεια. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση, όχι πλάκα σου κάνω, δεν ήταν η πρώτη. Έφη, άμα κερδίσεις. Ναι, τι κερδίζω? 1 ευρώ. 1 ευρώ. Ναι. Τι μέρα είναι σήμερα? Τι μέρα είναι σήμερα? 28. Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου? Την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε τους Τούρκους. Η μητέρα σου? Η μητέρα μου, ναι. Έχει 4 κόρες. 4 έχει, 2 έχει. Έχει την δεξιά, την αριστερά, την κάτω και την... Πάνω. Όχι, λάθος. Τι? Εσένα, αφού είναι η μητέρα σου. Σωστά, εγώ είμαι πάνω όμως, γιατί είμαι ανεβασμένη πάνω. Το ευρώ μου πάει. Σε ένα μαραθώνιο είσαι 7η, περνάς τον 6ο. Τι θέση είσαι? 6η. Πολύ σωστά, κέρδισε ένα ευρώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. What's your name? Andreas. Your name? Chiara. Do you know that today we're celebrating in Greece?
Yes. What are we celebrating? I live in Italy, so we're celebrating the fact that Mussolini didn't like he wasn't here. And, yeah. Yeah. So. Oh shit! So that's a beef, guys. Italian versus Greece beef day. And we said no to the Italians. Yes. For the invasion. You're Greek. I'm Greek. Yeah. Άρα μιλάς ελληνικά. Ναι, bro. Έλα ρε μαλακά, το ξέρω. Question number two. You're running in a marathon, okay? You're tired as fuck. You're exhausted, and you're seventh. You pass the sixth guy. What place are you? I pass the sixth guy. I'm sixth. Yes, correct. Very good. Okay, next question for you. Ελληνικά ή αγγλικά. Η μητέρα σου έχει τέσσερα παιδιά. Τον πάνω, τον κάτω, το δεξιά και τον. Μένα. Μπράβο, σκύλε μου, είσαι πολύ καλός. One last question, guys. Yeah. Do you prefer a guy to be hairy or to be shaved? Hairy. Hairy. Okay, what about you? Would you like the girl to be hairy or shaved? No, I'm kidding, but you won 1 euro. Ελληνικά, bye, un saluto dall'Italia. Ah, yeah. Enjoy Greece. Φιλάκια πολλά, χάρηκα πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Have fun. Ευχαριστούμε. Enjoy, bye bye, take care. Ωραία, το όνομά σου. Σταυρίνα. Τι μέρα έχουμε σήμερα. Παρασκευή 28η. Τι γιορτάζουμε σήμερα. Το όχι. Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. Ελληνοτουρκική απελευθέρωση. Μπράβο, συνεχίζουμε. Πώ σπούδαζε βόλο. Σοβαρά μιλά. Δεν το περίμενα ποτέ, παιδιά, ότι θα τύχουμε σε ιστορικό. Η μητέρα σου έχει τέσσερα παιδιά. Τον πάνω, τον κάτω, το δεξιά και τον. Αριστερά. Α, όχι, γιατί είναι η μητέρα σου. Έχει εσένα. Δεν υπάρχει αριστερό. Το χάσει. Πάμε. Επόμενη ερώτηση νούμερο 3. Τρέχει ένα μαραθώνο, είσαι καταϊδρωμένη, στάζει. Είσαι κομμάτια. Είσαι 7η. Περνά τον 6ο, τι θε είσαι. Δεν ξέρω. Περνά τον 7ο, τι θε είσαι. 8η. Όχι, να μόνο στον 6ο. Παιδιά, μόλις είμαι από ύπνο, συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κιόλα. Έχουμε έρθει ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη. Εγώ προσπαθώ να κάνω το ρεπόρτερ. Τρέπουμε λιγάκι. Από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος την έχει πατήσει πάρα πολλές φορές με την ερώτηση τι γιορτάζουμε την 25η και την 28η. Και γι' αυτό το λόγο, πλέον είναι όλοι πολύ διαβασμένοι. Πιστεύεις ότι υπάρχει φιλία μεταξύ γυναίκας και άντρα? Μάλλον όχι. Εγώ το βλέπω μετά για παντόφλα. Τρέχεις ένα μαραθώνιο. Είσαι καταϊδρωμένος, έχεις λιώσει. Είσαι 7ος. Περνάς τον 6ο, τι θες είσαι. Είμαι 7ος, περνάω τον 6ο, είμαι 5ος. Λάθος. Η μητέρα σου έχει 4 παιδιά. Τον δεξιά, τον αριστερά, τον πάνω και τον. Και εμένα. Μπράβο, είσαι σκύλος. Το όνομά σου. Λένα. Τριχωτός άντρας εξηρισμένος. Τριχωτός τι εννοείς, αρκουδίτσα ή νορμάλ. Σε φάση τρίχα παντού, σώμα, μασχάλι. Τέλος. Εντάξει, οκ. Δεν πιστεύω μετά να δημιουργηθεί κανένα. Όχι, όχι, τίποτα. Είστε καλά. Χάρηκα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Το όνομά σου. Σίμος. Το όνομά σου. Μαρτίνα. Τι μέρα έχουμε σήμερα. Σήμερα είναι 28 Οκτωβρίου και είναι Παρασκευή. Πες μας τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. 25η Μαρτίου. Κόλλησε, περίμενε την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Να ξέρεις, στο editing θα σου μπουν γυαλιά και θα είσαι Thug Life και τέτοια. Πιστεύεις τη φιλία μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας? Όταν είσαι σχέση υπάρχει φιλία. Μεταξύ, δηλαδή όταν είναι και οι δύο σε σχέση υπάρχει φιλία. Αλλά από μόνοι τους θεωρώ ότι όχι. Όχι, όχι, δεν okay, εσύ τι πιστεύεις? Ξέρω, υπάρχει. Άντρας ξυρισμένος ή με μουσια. Και γενικά παντού, να είναι τριχωτός παντού. Ανάλογα. Τι, αναλόγως αν του πάει ή όχι. Τριχωτός παντού, όχι. Δεν σου λέω τώρα μασχάλες, τώρα πόδια κτλ. Όχι. Ωραία, πολύ ωραία. Κερδίζω σε αυτό πάνω, να ξέρεις. Τρέχεις ένα μαραθώνιο, είσαι καταεδρωμένος, είσαι κουρασμένος, είσαι 7ος, μπρο. Διψάς, θες νερό, περνάς τον 6ο. Τι θες είσαι. Έκτος. Πάρα πολύ σωστά. Η μητέρα σου έχει 4 κόρες. Την πάνω, την κάτω, την δεξιά και την. Αριστερά. Πολύ λάθος, αφού είναι η μητέρα σου, πώς γίνεται να έχει την αριστερά. Το παραλίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Πώς σε λένε? Σωτηρία. Τι μέρα έχουμε σήμερα? 28 Οκτωβρίου του 2022. Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου? Την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η ημερομηνία που ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Ήταν η μόνη που το είπε τόσο ξεκάθαρα. Άντρας ξυρισμένος, ναι, παντού ή φουλ τρίχα. Όταν λες φουλ. Τρίχα εδώ, στήθος, μασχάλες, πόδια παντού. Το αλφα. Έφτασε με όλη αυτή την τρίχα καλοκαίρι. Εγώ το ξέρω. Έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο στοίχημα με τον φίλο μου εδώ πέρα, ο οποίος είναι μέσα στην τρίχα και του λέω: αδερφέ, δεν χρειάζεται η τρίχα. Παρ' όλα αυτά, λέει: δεν υπάρχει περίπτωση, θα την κάνουμε σήμερα αυτή την ερώτηση και μέχρι στιγμής χάνει. Δεν λοιπόν. Το ξέρα, συγγνώμη. Τελευταία ερώτηση. Η μητέρα σου έχει 4 παιδιά. 4 έχει. Αλήθεια. Έχει τον δεξιά, τον αριστερά, τον κάτω και τον. Έχει, είπε τον αριστερά, τον δεξιά, τον κάτω και τον πάνω. Όχι. Εσένα, αφού είναι η μάνα σου και έχει 4. Ο πατέρα σου, η μάνα σου έχει 4 παιδιά. Αν ήσουν ότι εγώ είμαι τώρα. Σωστά, όχι. Είπε μητέρα. Ναι, ναι.
Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς την τελευταία και τα πήγαινα τόσο καλά. Τα πήγες περίφημα. Όχι, αλήθεια σου λέω, τα πήγες περίφημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βίντεο θα παίξει. Το βίντεο θα παίξει, δεν έχεις πρόβλημα. Να γράφω, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και κάπου εδώ πέρα έχει έρθει το vlog στο τέλος του. Βρήκαμε πάρα πολύ κόσμο, ρωτήσαμε πάρα πολλές ερωτήσεις και είδαμε τελικά ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και σκέφτεται. Ο κόσμος είναι updated. Ο κόσμος ξέρει τι εστί 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν κλείνουμε εδώ πέρα αυτό το vlog. Τα λέμε σε ένα επόμενο. Δεν φαίνομαι ωραίος. Σήμερα πήραμε πρώτη φορά το μικρόφωνο και δοκιμάσαμε να κάνουμε αυτό το vlog. Δεν ένιωσα και πάρα πολύ comfortable με όλο αυτό το πράγμα. Το comfortable στα ελληνικά. Δεν ήμουν και πάρα πολύ άνετος με όλη αυτή τη φάση. Ήρθε να πάμε να ξεκουραστούμε και να φάμε. Καλή συνέχεια στο Επανιδύν. Μέχρι τότε stay safe, stay positive. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like, subscribe. Καλή συνέχεια. Τα λέμε μετά.